Ένας-ένας και τηρώντας τα μέτρα, κάτοικοι της Καρδαμήλης προσέρχονται για rapid test στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δύο δυσάρεστα γεγονότα, δύο κηδείες, έφεραν αναστάτωση στην περιοχή με τον Δήμαρχο να καλεί τον ΕΟΔΗ για την διενέργεια rapid test σε Καρδαμήλη και Στούπα. Είχαμε δύο θλιβερά γεγονότα τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή μας, δύο θανάτους δηλαδή. Και ως συνήθως στη Μάνη, το γεγονός αυτό είναι θλιβερό, είναι έντονο. Δύσκολα αποχωρίζονται τους ανθρώπους, τους κάτοικοι της περιοχής, και γι' αυτό οι συγκεντρώσεις είναι περισσότερες από εκείνα τα οποία προβλέπουν τα πρωτόκολλα. Βεβαίως έγινε προσπάθεια από τις αρχές, έπεσαν και κάποια πρόστιμα. Σήμερα καλέσαμε και τον ΕΟΔΗ, κάναμε δύο κλιμάκια. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, κλιμάκια του ΕΟΔΗ βρέθηκαν και στις δύο περιοχές, πραγματοποιώντας δειγματοληπτικούς ελέγχους με rapid test. Η προσέλευση ήταν ικανοποιητική και τα αποτελέσματα ευτυχώς δεν τάραξαν τα ήρεμα νερά της περιοχής. Είχαμε 130 άτομα τα οποία έκαναν rapid test στην Καρδαμήλη, όλα αρνητικά, και είχαμε και 168 στη Στούπα, κάνοντας rapid test, πάλι και αυτά όλα αρνητικά. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του σημερινού ελέγχου από τα rapid test που κάναμε σε Καρδαμήλη και στην Στούπα. Ποτέ δεν πρέπει να ησυχάζουμε. Πάντα πρέπει να είμαστε επιφυλακοί. Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει καταφέρει να μείνει σχεδόν αλόβητος από κρούσματα, ενώ κανονικά προχωράει η διαδικασία των εμβολιασμών στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου για την ηλικιακή ομάδα 60-64 ετών με το εμβόλιο της AstraZeneca.